πρώτη μέρα της Gold Travel Market, κύριε Καμπουράκη. Ποιες είναι οι εντυπώσεις από την ελληνική συμμετοχή, από τη Ρόδο, από τη συνέντευξη? Ευχαριστημένος από τη συνέντευξη, σίγουρα και η παρουσία των ξένων ανταποκριτών, δηλαδή των ανταποκριτών της χώρας αυτής, αλλά και ταυτόχρονα και η παρουσία γενικά, το κλίμα, το αίσθημα ήταν θετικό. Πολύ ευχαριστημένος. Αναφορικά με την παρουσία της Ελλάδας. Οπωσδήποτε η Ελλάδα προσπαθεί στη σημερινή κρίση να μην διεξόδους, να μην παράθυρα για να προχωρήσει μπροστά. Και νομίζω ότι τα καταφέρω. Δεν είμαι πολύ οπαδός του συναισθήματος, αλλά αυτό που θα πω είναι ότι αρχίζουν να πιάνουν κόπο οι θυσίες και οι κόπινες. Αρχίζουν να πιάνουν τόπο οι θυσίες και οι κόπινες. Εγώ αυτό που πρέπει να πω είναι ότι η χρονιά για τον χρόνο είναι στα δικά μας χέρια να πάει καλά και βεβαίως δεν αναφέρομαι ούτε στον αριθμό των αφίξεων, ούτε στους αριθμούς των περαστικών μπροστά από το κατόφλι του μαγαζιού μας. Αναφέρομαι στα αποτελέσματα, στη χρήση, στους εργαζόμενους και στις δημοσιογραφίες μας, σε όλα αυτά που πρέπει και περνάει από το χέρι μας να τα βελτιώσουμε για τη χρονιά του 2014. Η παρουσία της Ρόδου με ένα ιδιαίτερο περίπτερο, πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Η Ρόδος εδώ και πάρα πολλά χρόνια έρχεται στην έκθεση στο Βερολίνο, με δικό της χώρο, δίπλα πάντα στο περίπτερο του ΙΟΤ. Φέτος, όπως βλέπετε, και τα χρώματα και η παρουσίαση ενώνουν το περίπτερο του ΙΟΤ με το περίπτερο της Ρόδου και πιστεύω το ενισχύουν. Η Ρόδος, ένα μεγάλο νησί, ένας μεγάλος προορισμός, προσπαθεί να κάνει καλή εμφάνιση και ταυτόχρονα να προσφέρει ένα σαλόνι σχέσεων, public relations, στους ροδίτες τουριστικούς επιχειρηματίες με την αντιπέρα όχθη που είναι οι πράκτορες, που είναι οι πελάτες μας. Με τους συναδέλφους σας ξενοδόχους, τι συζητάτε και τι περιμένετε από την αγγλική αγορά? Η αγγλική αγορά, ενώ φέτος παρουσίασε βεβαίως μια αύξηση, όπως και όλη η Ελλάδα, τα πράγματα θα πρέπει να τα δούμε και από την άλλη όψη του νομίσματος, που είναι ότι πριν από 10 χρόνια είχαμε φτάσει τις 430.000 Εγγλέζους στο νησί της Ρόδου μόνο, ενώ πέρυσι ήμασταν γύρω στις 320 ή 330.000. Ενώ λοιπόν υπάρχει αύξηση από το 2012, υπάρχει αισθητά μεγάλη μείωση από το 2003 το 2004. Περιμένουμε πολλά, πιστεύουμε ότι η Ελλάδα, αλλά και το νησί της Ρόδου, είναι πολύ καλή πρόταση για την εγγλέζικη αγορά, για ξεκούραση, για χαλάρωση, για πολιτισμό, για city breaks, για όλα αυτά τα οποία η Ελλάδα τα έχει πολλά, τα ελέη και τα ελέη του Θεού. Και οπότε αυτό που πρέπει να πω είναι ότι νομίζω ότι με σωστό marketing, με σωστή προβολή και με σωστή σχέση τιμής και ποιότητας, η χρονιά του 2014 θα έχει καλή έκταση.